Θα αναφερθούμε στον κύριο Κασελάκη. Σήμερα, επειδή είναι και το ξεκινάει και είναι η επίσημη κατάθεση των υποψηφιότητων. Εδώ τώρα βγήκε ένα θέμα. Το ανέδειξε ο διευθύντης του ραδιοφώνου του Sky χθες το μεσημέρι, ο κύριος Χιώτης. Ότι είχε αιτηθεί προστασίας, αστυνομικής προστασίας, ο κύριος Κασελάκης, γιατί δεχόταν κάποιες επιθέσεις και ομοφοβικές επιθέσεις. Στα social media. Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα βγήκε στην επιφάνεια, είδε το φως δημοσιότητας, ο ίδιος βγήκε και είπε ότι δεν είχα αιτηθεί. Εγώ η αστυνομία ήρθε και μου είπε: πάρε τρεις αστυνομικούς, ξέρω εγώ, σε μένα και τον σύντροφό μου, και μάλιστα εγώ πλήρωσα και τα έξοδα του ενός αστυνομικού. Ναι. Ποια είναι η αλήθεια τώρα? Σύμφωνα, εγώ θα σας πω αρχικά την ανακοίνωση, την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας που την πήραμε στα email μας χθες το βράδυ. Όντως είχε αστυνομική φρουρά από 4 αστυνομικούς, ένας αναβάρδια δηλαδή, και αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση ότι η φύλαξη ζητήθηκε από τον ίδιο τον κύριο Κασελάκη 4 ημέρες πριν δημοσιοποιήσει την υποψήφιά του για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Η αστυνομική, εξετάζοντας το αίτημα, η υπηρεσία επισήμων, η διεύθυνση επισήμων, δηλαδή θεώρησε ότι, και εφόσον στη συνέχεια έθεσε και την υποψηφιά του, εδώ βλέπουμε και το έγγραφο, το επίσημο έγγραφο από το αρχηγείο, όπου μάλιστα, επειδή κάνει αναφορά συγκεκριμένη, εδώ μιλάει για διάθεση 3 αστυνομικών και ενός υπηρεσιακού αυτοκινήτου για την κάλυψη των αναγών της συνοδευτικής ασφάλειας, τόσο του κυρίου Κασελάκη όσο και του κυρίου Τάιλερ. Ο Τάιλερ είναι ο σύντροφος του κυρίου Κασελάκη. Διότι ζήτησε για τον ίδιο και την οικογένειά του, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά και στην επίσημη ανακοίνωση, αλλά και στο έγγραφο. Ναι, το θέμα είναι ότι αυτά τα έγγραφα τα δημοσιοποίησε ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης. Ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης. Στο Instagram του και στα social media του. Το θέμα τώρα εδώ, αν μου επιτρέψεις... Έβαλε και κάτι άλλο ο κύριος Κασελάκης, επειδή λες για τα social media. Ναι, έβαλε και την απόδειξη. Την απόδειξη. Να τη δούμε κιόλας. Την απόδειξη είναι αυτό εδώ. Βέβαια. Το χαρτί από την διανυκτέρευση του αστυνομικού που τον συνόδευε στις Πέτσες σε ένα ταξίδι, μονοήμερο ταξίδι. Αν μου επιτρέπετε μία μικρή παρένθεση, αυτό προβλέπεται και από το νόμο, να ξέρετε. Όποιος έχει αστυνομική προστασία, είναι ορισμένες περιπτώσεις τις οποίες πληρώνει ο ίδιος ο προστατευόμενος. Σωστά. Είτε την διαμονή αν είναι εκτός έδρας και ούτω καθεξής. Υπάρχει ακόμα ένα ποσό που προβλέπεται, για διαμονή, διατροφή, τα οδηπορικά από την αστυνομία, και αν ο συγκεκριμένος επιθυμεί να τον πάει σε ένα αναβαθμισμένο ξενοδοχείο. Εδώ βλέπουμε έχει 166 ευρώ το δωμάτιο. Γιατί εδώ σμέκλεισε ένα δίκλινο που έχει θέα το Μουσείο της Μπουμπουλίνας. Εκεί τα πληρώνει λοιπόν ο άνθρωπος που εδώ πληρώνει τη θέα στο μουσείο. Τέλος πάντων, εδώ το λεπτό θέμα που συζητάμε και που λέγει ο Γιάννης είναι το θέμα του εάν είπε ότι μου διέθεσαν αστυνομικούς ή εάν ετήθηκε να έχει αστυνομικούς. Έτσι, εκεί είναι η λεπτή γραμμή. Η αστυνομία, η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας υποστηρίζεται ότι ετήθηκε και μάλιστα 4 ημέρες πριν γνωστοποιήσει την πρόθεσή του. Μας το είπε αυτό πριν από λίγα λεπτά Θεοδόση και ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Κατσαφάδος, που τον φιλοξενήσαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή, στους ραδιοφωνικούς Δεκατιανούς, και νομίζω μπορούμε να τον ακούσουμε και να δούμε πώς ακριβώς απάντησε για αυτό που συζητάμε επίσημα τώρα. Χείλη. Η ελληνική αστυνομία αποφασίζει και δίνει προστασία και χρησιμοποιούνται αστυνομικοί σε περιπτώσεις τις οποίες υπάρχει μια εγκληματική δραστηριότητα και θεωρεί ότι πρέπει να προστατευτούν κάποιοι μάρτυροι ή ότι ενδεχομένως μπορεί να πέσουν θύματα. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι δίνει κατόπιν αίτησης κάποιου προσώπου για τη φύλαξή του, επειδή αυτός παραθέτει κάποια στοιχεία ή θεωρούν ότι υπάρχει μια άλλη δραστηριότητα. Άρα είχε αιτηθεί προστασίας. Βέβαια, ο κ. Κασελάκης είχε ζητήσει να έχει. Αυτό είναι δεδομένο. Μάλιστα, το λέει ξεκάθαρα, έτσι, ότι είχε ζητήσει ο κ. Κασελάκης. Ναι. Υπάρχει και το σχετικό έγγραφο, άλλωστε, στα αρχεία της Διεύθυνσης Επισήμων. Εν κατακλείδη, η φρουρά, εφόσον παρετήθηκε και του δικαιώματος ο κύριος Κασελάκης, χθες το γνωστοποίησε, η φρουρά πλέον δεν θα υφίσταται για τον υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. 4 ήταν οι αστυνομικοί, θα επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις. Ναι, γιατί στη συνέχεια βγήκε μια ανακοίνωση από τον κύριο Κασελάκη που λέει: μου δώσαν τους αστυνομικούς, δεν τους θέλω. Και μετά βγήκε και η αστυνομία και είπε ότι αφού δεν τους θέλει,
Έτσι κι αλλιώς θα του είχαν διατεθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εσωκομματική ΣΥΡΙΖΑ για κανένα δεκαήμερο. Λοιπόν, Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις και για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.